Εσείς στην κυβέρνηση και εσείς είστε που θα πάρετε την πρωτοβουλία. Εγώ λέω κάτι άλλο όμως. Γιατί το λέτε τελευταία... αυτό. Δεν έχω δει επασχετώσει κάποια πρωτοβουλία συνένεσης. Εγώ κύριε, με συγχωρείτε. Ακούω να με κατηγορούν εμένα και τον Υπουργό Εξωτερικών ότι κάνω μυστική διπλωματία. Ποια είναι η μυστική διπλωματία? Ποια είναι η μυστική διπλωματία? Έχω καλέσει αυτή τη συμφωνία, πότε την πήρε ο Χιούγκο? Έχω καλέσει όλους. Πριν από τρεις ώρες, αν θυμάμαι καλά. Μα πριν από τρεις ώρες έκλεισε. Ήταν ενήμερη για κάθε βήμα. Μα με συγχωρείτε, χθες το μεσημέρι έκλεισε. Χθες το μεσημέρι έκλεισε. Και κοιτάξτε, δεν έχουν ίδια στάση μονάχα στις δηλώσεις τους. Έχουν ίδια στάση και συμπεριφορά τους Ιβανόφ και Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον πήρα χθες τηλέφωνο να τον ενημερώσω. Και μου είπε, δώσε μου τη συμφωνία, δεν θέλω να με ενημερώσεις. Όπως έκανε ο Ιβανόφ στο ΖΑΕΦ. Αν δεν έχει δίκιο, θέλει να γράψει, να διαβάσει το χαρτί. Όπως δεν μπορεί, και εσείς το ίδιο θα έλεγα. Και τι θα έλεγα εγώ? Θα με έπαιρνε ο Πρωθυπουργός σε μένα να μου πει, θέλω να σημερώσω. Και θα έλεγα, όχι, μην μου πεις. Προφανώς να πάρει το χαρτί. Το χαρτί δεν το είχα στα χέρια μου εγώ, καταρχάς. Εγώ είχα τις σημειώσεις. Ούτε εσείς. Το επίσημο. Εγώ είχα το drafting, αλλά όπως ξέρετε, η συμφωνία έκλεισε οι τελευταίες διατυπώσεις, όχι από διαζώση συνάντηση, αλλά από διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Έπρεπε λοιπόν, για να είμαστε πλήρως κατοχυρωμένοι και να μην βρεθούμε μπροστά σε εκπλήξεις, και οι δύο πλευρές να στείλουμε το τελικό κείμενο της συμφωνίας όπως εμείς το είχαμε στο διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, στον κύριο Νίμιτς, ο ίδιος να επικυρώσει ότι είναι ίδια, να κάνει και τις διορθώσεις του, ακολούθως να τη στείλει στα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών, να μονογράψουν κάθε σελίδα οι Υπουργοί των Εξωτερικών, να τα ξαναγυρίσουν στον Νίμιτς και αυτός να τα ξαναγυρίσει στο τελικό κείμενο. Αυτό κράτησε λίγες ώρες λοιπόν. Εγώ θέλω να αναφέρω το εξής. Αλλά μην πάτε σε αυτό. Έχω ενημερώσει διαζώσεις στο γραφείο μου, έχω δεχτεί όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Έχει συναντήσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ο κ. Κοτζιάς. Έχω πάρει τρεις φορές τηλέφωνο να ενημερώσω τους πολιτικούς αρχηγούς. Έχει συγκληθεί το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Αυτό είναι μυστική διπλωματία. Πάντως, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η επίσημη ελληνική θέση που λέτε στην εθνική γραμμή, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι από κουτσομπολιά ή επασχετώσει από πράγματα που μπορεί να έχουν ελεγχθεί και στη Βουλή. Εγώ θυμάμαι 13 Απριλίου του 1992 τον κύριο Μολυβιάτη, μετά από μια σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, να διαβάζει μια ανακοίνωση που έλεγε ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας, με εξαίρεση του Κουκουέ, συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το ανεξάρτητο κράτος Σκοπίων μόνο αν τηρηθούν και οι τρεις όροι που έθεσε η ΙΟΚ, με την αυτονόητη διευκρίνηση ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν υπάρχει λέξη Μακεδονία. Ναι, αυτή ήταν το 1992. Ναι, αυτό δεν έχει ανατραπεί όμως, δεν έχει υπάρξει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών και επίσημη απόφαση εθνική ότι αυτό αλλάζει, που να ξέρω εγώ τουλάχιστον. Κύριε Παπαχελά, θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή ήταν η γραμμή που ακολούθησε, που ακολουθήθηκε μετά τόσο στην ενδιάμεση συμφωνία, όσο η οποία έγινε το 95, το Σεπτέμβριο του 95, όσο όμως και στον χειρισμό, τον κρίσιμο χειρισμό του Κώστα Καραμαλή στο Βουκουρέστι? Ό,τι ξέρω, στο Βουκουρέστι ο Κώστας Καραμαλής δεν δέχτηκε τον όνομα Μακεδονία, έτσι δεν είναι? Ότι η επίσημη και πολλαπλώς διατυπωμένη αυτή η εθνική γραμμή από τις τότε κυβερνήσεις και από την αντιπολίτευση, οφείλω να πω, και ο Γιώργος Παπανδρέου έχει κρατήσει αυτή τη στάση. Εσείς γιατί συγκαλείτε ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να πάρει μια Θα πρέπει να επικυρωθεί από Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών είναι ένα άτυπο όργανο. Δεν είναι ένα θεσμικά κατοχυρωμένο όργανο στο οποίο παίρνονται αποφάσεις και για να αλλάξουν πρέπει να ξανασυγκληθεί για να αλλάξουν αυτές οι αποφάσεις. Αυτή ήταν μια επίσημη απόφαση πάντως. Εγώ αποφάσισα σε αυτή την κρίσιμη διαπραγμάτευση όχι να κλείσω τις πόρτες της πλήρους ενημέρωσης στους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά να μην προχωρήσω μέσα από αυτή τη διαδικασία το Συμβουλίο των Πολιτικών Αρχηγών, γιατί έχω μια πολύ κακή εμπειρία. Το έχω συγκαλέσει τρεις φορές. Και έχω καταλάβει. Δεν θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα συγκεκριμένα, δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά και εσείς, κύριε Πρόεδρε, αλλά αντιπολίτευση δεν ήσταν ακριβώς όσοι συμμετέχουν σε αυτό, δεν έχουν τη σοβαρότητα και την αίσθηση της ευθύνης. Ούτε εσείς το κάνατε αυτό, για να είμαστε δίκαιοι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Από τη δημόσια αντιπαράθεση μέχρι τώρα υπάρχει ένας μεγάλος απόν. Ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε το Μακεδονικό και ήταν ο εμπνευστής της νέας εθνικής γραμμής, που ήταν κόντρα με τη γραμμή του 1992, ο Κώστας Καραμαλής, δεν έχει κάνει καμία δήλωση. Η γνώμη σας ποια είναι? Πρέπει να τοποθετηθεί? Είναι από τη στιγμή που αμφισβητούνται... Αυτό, δεν θα πω εγώ αν θα τοποθετηθεί όχι, αλλά νομίζω ότι, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο Κώστας Καραμαλής διαχειρίστηκε με ευθύνη το θέμα αυτό. Και η στάση που είχε στο Βουκουρέστι ήταν μια στάση ευθύνης. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο τρόπος που ακολούθως διαχειριστήκαμε μια πολύ ορθή θέση και στάση στο Βουκουρέστι είχε προβλήματα, ομολογώ.
τα οποία τα αντιμετωπίσατε μπροστά μας και στο δικαστήριο της Χάγης. Το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε. Εν τούτης όμως, επειδή... τώρα, αυτό που μου λέτε, κοιτάξτε. Όχι, λέω για παράδειγμα το 2015, όταν κατά την κρίση του υπήρχε πρόβλημα συμμετοχής της χώρας στην Ευρωζώνη, βγήκε και έκανε μια δήλωση. Κύριε Παπά, δεν τώρα είναι αυτός. Μπορεί να μην είναι εξίσου σοβαρό θέμα, αλλά είναι ένα θέμα εθνικής σημασίας, εν πάση περιπτώσει. Έτσι το αντιλαμβάνονται πολύ. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα, και ούτε μου επιτρέπεται, αν θέλετε, θα προτρέψω ή θα νουθετήσω πρώην πρωθυπουργούς αν θα μιλήσουν ή δεν θα μιλήσουν. Όχι, δεν τον έχω ενημερώσει, δεν έχουμε μιλήσει. Όμως είναι γνωστό ότι είμαι ανοιχτός να ενημερώσω οποιοδήποτε και κυρίως πρόσωπο που έχουν διατελέσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο όπως πρώην πρωθυπουργοί σε θέσεις ευθύνης, σε κέρυες θέσεις ευθύνης, σε κρίσιμη διαχείριση εθνικών θεμάτων. Δεν τον έχω όμως ενημερώσει. Αλλά φαντάζομαι ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι η έλλειψη ενημέρωσης. Δεν υπήρξε κάτι το οποίο έγινε πίσω από κλειστές πόρτες και με κλειστά χαρτιά. Ανοιχτά διεκδικήσαμε αυτά τα οποία διεκδικήσαμε και πετύχαμε αυτά που πετύχαμε. Πάτσε, κύριε Πρόεδρε, για να αναφερθώ, συγχωρείτε τώρα, σε κάτι που είπε πριν, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Εσείς αυτή τη στιγμή δεσμεύετε τη χώρα και όποια κυβέρνηση είναι στα πράγματα τα επόμενα 2 χρόνια ουσιαστικά σε μια συμφωνία η οποία θα φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών. Εγώ, λοιπόν, έτσι γίνεται συνήθως. Όχι, νομίζω δεν γίνεται έτσι, διότι όταν είναι μια τόσο σημαντική συμφωνία στην οποία μάλιστα διαφωνεί ένα μεγάλο κομμάτι από την συγκυβέρνηση, ο κύριος Καμένος, νομίζω το λογικό και το πολιτικά έτοιμο θα ήταν να το φέρετε στη Βουλή. Εφόσον θεωρείτε, όχι τώρα να το φέρετε στη Βουλή, όχι μετά. Θα γίνει συζήτηση μεθαύριο. Όχι, ενώ σε ψηφοφορία στη Βουλή. Αυτή δηλαδή, εσείς ώστε να έχετε μια νομοποίηση. Εσείς δηλαδή, κύριε Παπαχελά, μου ζητάτε αυτό το οποίο κέρδισα στη διαπραγμάτευση με τον Ζάεφ να το δώσω στον κύριο Μητσοτάκη, επειδή το ζητάει αυτός. Μα τι δεν μου λέτε να δώσω στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι κέρδος της διαπραγμάτευσης. Δεν νιώθω ότι πρέπει κέρδος... να έχετε μια νομοποίηση για αυτό το πράγμα. Εσείς δεσμεύετε και τις επόμενες κυβερνήσεις για τα επόμενα 2 χρόνια με αυτό που έχετε κάνει. Έχετε καμία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει την νομιμοποίηση να προχωρήσει? Όποιος την έχει αυτή την αμφιβολία, όχι εσείς προφανώς γιατί δεν έχετε δυνατότητα, υπάρχει ένας συνταγματικά προβλεπόμενος τρόπος να το διερευνήσει αυτό. Να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας και να πάρει την αμφιβολία. Γιατί δεν πάτε όμως στη Βουλή να τη θέσει στην ψηφοφορία? Σας επαναλαμβάνω. Διότι η ακολουθία η οποία προβλέπεται για το πότε η συμφωνία αυτή θα ακυρωθεί από την Ελληνική Βουλή, ότι δεν έχετε να πετύχετε. Επαναλαμβάνω, η ακολουθία η οποία προβλέπεται από την ίδια συμφωνία είναι ρητή, σαφής και κερδίθηκε με διαπραγμάτευση. Γιατί? Για να κατοχυρωθεί η χώρα έναντι πιθανής από την άλλη πλευρά αστοχίας. Που αν, συνέβαινε και εμείς είχαμε κυρώσει, αυτό θα το μας δέσμευε, διότι θα είχε θέση σε ισχύ τη συμφωνία. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει αστοχία από την άλλη πλευρά και η κυβέρνηση της Φυρών περνάει όλα τα τεστ αντοχής. Δηλαδή, Βουλή, δημοψήφισμα, συνταγματική αναθεώρηση. Και έρχεται η συμφωνία στην Ελληνική Βουλή. Αυτή η συζήτηση θα πάρει χαρακτηριστικά ψήφο εμπιστοσύνης και αν χάσετε την ψηφοφορία, μπορεί να σταθεί η κυβέρνηση? Προφανώς και θα πάρει, μα είναι δυνατόν. Κοιτάξτε. Όχι, όχι, όχι. Χαρακτηριστικά ψήφο εμπιστοσύνης, λέω, αν θα πάρει αυτή η ψηφοφορία. Κύριε Παπά, όλες οι κρίσιμες ψηφοφορίες έχουν χαρακτήρα ψήφο εμπιστοσύνης. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι η μεθαυριανή κρίσιμη, η αυριανή μάλλον, έχω χάσει και τις μέρες, η αυριανή κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για την ολοκλήρωση των τελευταίων προαπαιτουμένων, της τελευταίας αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος στο οποίο βρέθηκε η χώρα. Η αυριανή ψηφοφορία δεν ενέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης? Δηλαδή, αν δεν περάσει, θα μπορώ να σταθώ? Δεν θα μπορώ. Το ίδιο θα συμβεί όταν έρθει η ώρα της κύρωσης αυτής της συμφωνίας και για τη συμφωνία. Αλλά εγώ σας είπα κάτι και εσείς το παραβλέψατε. Η συμφωνία αυτή δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει. Θα περάσει με μεγάλη πλειοψηφία. Και ήδη διαφαίνεται ότι μπορεί για λόγους και θέσεις και στάση αρχής ο Πάνος Καμένος, και είναι δικαίωμά του να κρατάει αυτή τη στάση αρχής, να λέει ότι δεν θα την ψηφίσει. Όμως υπάρχουν βουλευτές και κόμματα τα οποία είναι θετικά ως προς αυτή τη συμφωνία. Δεν το δοκιμάζετε τώρα, αυτό ρωτάω. Άρα, σας απάντησα, κύριε Παχελά, διότι εδώ δεν μπορούμε να παίζουμε. Όταν κάνεις εξωτερική πολιτική, το βλέμμα σου δεν το έχει στραμμένο στους εσωτερικούς σχετισμούς. Το βλέμμα σου το έχει στραμμένο στα συμφέροντα της χώρας. Και εμείς αυτό το κερδίσαμε στη συμφωνία, όχι επειδή μας το είπε ο κύριος Κουμουντσάκος ένα βράδυ που του ήρθε να βάλει τον πύχη ψηλά, βάσει και περάσουμε από κάτω. Το παλέψαμε και το κερδίσαμε στη συμφωνία για να διασφαλίσουμε τη χώρα ακόμα και στην πιο σπάνια περίπτωση, στην πιο ακραία εκδοχή. Ή τι μία ακραία εκδοχή. Στο κάθε ενδεχόμενο. Στο ενδεχόμενο δηλαδή που θα προχωρούσαν όλα κανονικά, αλλά δεν θα αποκτούσε τα 2/3
στη συνταγματική αναθεώρηση η άλλη πλευρά. Γι' αυτό τη βάλαμε τελευταία την κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Και θέλετε τώρα αυτό να το ανατρέψω επειδή κάποιοι εδώ παριστάρουν ότι τάχα μου δεν υπάρχει πλειοψηφία. Αν το πιστεύουν, ας μου κάνουν πρόταση μομφής. Στο ενδεχόμενο να το αποφασίσει η Βουλή αν έχουν πλειοψηφία. Να γίνει η πρόταση μομφής. Μπορεί να έχουμε το εξής πολιτικό παράδοξο, την πολιτική σχιζοφρένεια. Κάποιοι που διαφωνούν με τη συμφωνία να στηρίξουν την κυβέρνηση και κάποιοι που συμφωνούν με την συμφωνία να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης μομφής. Πώς το κρίνετε αυτό? Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κανένα πολιτικό παράδοξο. Διότι μια πρόταση δυσπιστίας σε μια κυβέρνηση είναι προφανές ότι δεν αφορά μόνο την αφορμή για την οποία γίνεται, αφορά την πορεία της σταθερότητας της χώρας, της οικονομίας και την κυβερνητική και πολιτική σταθερότητα. Και άρα όλοι όσοι θα ψηφίσουν μεθαύριο, παραμεθαύριο, αν τολμήσει να την κάνει αυτή την πρόταση ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, θα ψηφίσουν με γνώμονα αυτό. Θα την μετατρέψετε σε διαδικασία παροχή ψήφου εμπιστοσύνης? Δεν έχω κανένα λόγο. Εγώ δεν αισθάνομαι, κύριε Παπά, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει χάσει την εμπιστοσύνη του κοινοβουλίου. Έχει περάσει διαρκώς από 40 κύματα και από τις πιο δύσκολες ψηφοφορίες. Κάθε στιγμή έχει δύσκολες ψηφοφορίες. Περάσαμε έναν κυκαιώνα μεταρρυθμίσεων. Αν θέλετε, κάναμε τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ποτέ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ψηφίσαμε μεταξύ άλλων και δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Όλοι θεωρούσαν ότι είναι έθραυστη πλειοψηφία, είναι 153, τώρα 154, δεν πρόκειται. Και είδατε ότι το τελευταίο διάστημα κάποιοι θεωρούσαν ότι θα μειωθεί η πλειοψηφία, άρχισε να αυξάνεται κιόλας. Λοιπόν, αφήστε. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει καμία έλλειψη. Φοβάστε τις αντιδράσεις του κόσμου, κύριε Πρόεδρε, γιατί υποτιμήσατε, για παράδειγμα, τα πρώτα κίνηνα συλλαλητήρια. Όταν είχατε αρχίσει αυτή την ιστορία, ήταν πολύ σαφές ότι δεν το περιμένατε. Φοβάστε αυτές τις αντιδράσεις? Δεν τις φοβάμαι, τις σέβομαι, κύριε Πρόεδρε. Διότι σέβομαι βαθιά το συναίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας για τον καθένα και την καθεμιά. Ξέρω πολύ καλά ότι σε αυτά τα συλλαλητήρια συμμετείχαν δύο κατηγορίες πολιτών. Πολίτες που έχουν μια έντονη πατριωτική ευαισθησία και που αισθάνονται όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων αυτή την εθνική υπερηφάνεια να έχει πληγεί, αλλά και ακραίες δυνάμεις. Ακραίοι. Εθνικιστές, ακροδεξοί, χρυσαυγίτες, επαγγελματίες πατριώτες και ούτω καθεξής. Στους δεύτερους δεν με ενδιαφέρει να απευθυνθώ, σας το λέω ειλικρινά. Στους πρώτους όμως θέλω να απευθυνθώ και να τους πω με ειλικρίνεια. Ποιο είναι αυτή τη στιγμή το πατριωτικό συμφέρον? Να κλείσουμε ένα θέμα που μας ταλανίζει 26 χρόνια ή να το αφήσουμε ανοιχτό? Ποια είναι η μεγάλη απειλή, αν θέλετε, που έχει σήμερα η χώρα? Οι βόρειοι γειτονές μας, σε μια περίοδο που βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει γίνει μια δύναμη νευρική, επιθετική, όπου καθημερινά έχουμε παραβιάσει το Αιγαίο, όπου διατηρεί σε κατοχή το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ποιος είναι ο κίνδυνος στον οποίο πρέπει να προσανατολιστούμε και ποιο είναι το πατριωτικό και εθνικό συμφέρον τώρα? Να αφήνουμε μέτωπα ανοιχτά, βεβαίως, αν είναι μείζωνα τα ζητήματα και αν επιμένουν να μας κλέβουν την ψυχή μας, την ιστορία μας, τότε ναι. Αλλά εδώ αυτή η συμφωνία καταρχάς φέρνει πίσω τα σύμβολα, την ιστορία, την κληρονομιά μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια λύση την οποία την είχαμε ονειρευτεί χρόνια, με την έννοια ότι βάζει έναν προσδιορισμό στον όρο Μακεδονία. Και 140 χώρες σε όλο τον κόσμο που τη λένε Μακεδονία θα πάψουν να τη λένε Μακεδονία. Άρα λοιπόν, ακόμα και αυτοί που ενοχλούνται και δεν θα θέλαν μια τέτοια λύση, θα θέλαν μια λύση να την πούμε κάπως αλλιώς, να μην έχει καθόλου τον όρο Μακεδονία. Ας σκεφτούνε. Ποιο είναι τούτη την ώρα το πατριωτικό εθνικό συμφέρον? Ενώ έχουμε γείτονες οι οποίοι λένε θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν σας κλέβουμε τα σύμβολα. Στο άρθρο 8 της συμφωνίας λέει ότι μέσα σε 6 μήνες θα πρέπει οποιοδήποτε σύμβολο του 16ου αστεριού της Βεργίνας υπάρχει σε δημόσιο χώρο θα κατέβει και θα γυρίσει πίσω. Η συμφωνία το λέει αυτό. Τα αγάλματα θα λένε ο Μέγας Αλέξανδρος ο Έλληνας. Άλλαξαν το αεροδρόμιο, άλλαξαν την εθνική οδό. Αναγνωρίζουν την αρχαία ελληνική κληρονομιά της Μακεδονίας.
Για ποιο λόγο να κρατήσουμε αυτή την πληγή ανοιχτή? Για ποιο λόγο? Για να μπορούν τρίτες χώρες να διεισδύουν με εκατομμύρια και δισεκατομμύρια στα Βαλκάνια και στη γειτονική χώρα? Τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία αυτού του λαού, του γειτονικού λαού, έχουν και την ίδια πίστη με εμάς, με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι και μάλιστα έκαναν αίτηση να αλλάξει το όνομα της εκκλησίας τους από Μακεδονική Εκκλησία σε Εκκλησία Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας. Και θέλουν να πάνε στο άρμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Για ποιο λόγο να έχουμε αυτό το μέτωπο ανοιχτό? Είναι πατριωτισμός αυτό? Είναι εθνική στάση? Υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι αν είναι τόσο καλή συμφωνία και εσείς είστε τόσο χαρούμενος που την υπογράφετε, κάντε ένα δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Κύριε Παπά, ακούστε. Καταρχάς δεν θα έπρεπε να μιλάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας περί δημοψηφίσματος, διότι οποτεδήποτε υπήρξε και έγινε πράξη η σκέψη να εκφραστεί η γνώμη του ελληνικού λαού, ήταν πάντοτε αντίθετη. Όμως θέλω να σας πω κάτι. Είναι δυνατόν να κάνουμε εμείς ένα δημοψήφισμα για το πώς θα λέγονται οι γείτονες μας? Είναι δυνατόν να το κάνουμε αυτό? Αν ήταν ένα δημοψήφισμα το οποίο, αν ήταν μια συμφωνία εδώ η οποία, ξέρετε κάτι, έθετε κρίσιμα ζητήματα για μας. Κρίσιμα ζητήματα για μας. Και έλεγε ότι εμείς πρέπει να δώσουμε κάτι. Αυτή τη συμφωνία εγώ βλέπω να παίρνουμε, όχι να δίνουμε. Αλλά αν έλεγε ότι πρέπει να δώσουμε, να αλλάξουμε εμείς το όνομά μας, να αλλάξουμε εμείς το σύνταγμά μας. Ναι, βέβαια. Ενδεχομένως να ήταν σοβαρό αυτό το αίτημα. Αλλά το αίτημα να κάνουμε δημοψήφισμα για να ορίσουμε εμείς το πώς θα λέγονται οι γείτονες, αυτό δεν είναι σοβαρό. Εδώ εσείς κάνετε μια διαπραγμάτευση. Δέχεστε να λέγεται Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Δέχεστε την εθνικότητα και δέχεστε και τη γλώσσα. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα τα οποία έχετε δώσει. Γιατί λοιπόν να μην κάνετε, αν έχετε μια τέτοια βεβαιότητα ότι έχετε πλειοψηφία είτε στη Βουλή είτε στο λαό, να κάνετε είτε μια ψηφοφορία εκεί είτε ένα δημοψήφισμα? Γιατί κύριε Παπαχελά, τις μεγάλες και τις κρίσιμες αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε αυτή τη στιγμή και αφορούν την κατοχύρωση των εθνικών μας συμφερόντων, πιστεύω ότι θα τις κρίνει πρώτα απ' όλα η ίδια ιστορία. Δεύτερον, έχουμε φέρει μια συμφωνία η οποία βάζει στην άλλη πλευρά, καλός ή κακός, τα εμπόδια που πρέπει να υπερπηδιστούν. Κατοχυρώνει στο μέγιστο τις δικές μας απαιτήσεις και γραμμές. Δεν βλέπω λοιπόν κανένα λόγο για τον οποίο θα έπρεπε εμείς να βάλουμε στον εαυτό μας εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να μας εκθέσουν στη διεθνή κοινότητα. Εκθέσουν υπό ποιο υπολόγισμα? Να απορριφθεί δηλαδή από το λαό ή από την Βουλή? Θα σας απαντήσω. Γιατί εδώ υπάρχει, όταν κάνει μια διαπραγμάτευση και δεν είσαι σίγουρος ότι θα καταλήξει κιόλας, υπάρχει και το λεγόμενο blame game, δεν είναι? Δηλαδή είναι αλλιώς να έχεις φτάσει σε μια λύση και να έχεις κάνει τα πάντα εσύ για τη λύση, αλλά να μην τα καταφέρεις γιατί η άλλη πλευρά δεν τα κατάφερε. Οπότε η διεθνής κοινότητα θα σου αναγνωρίσει ότι εσύ δεν είσαι αυτός που εμποδίζεις τη γειτονική χώρα να υπάρχει. Δεν είσαι αυτός που τους εμποδίζεις να έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον καταστατικό χάρη του ΟΕΕ. Δεν θα σε πηγαίνουν στα δικαστήρια όπως στη Χάγη. Είναι διαφορετικό λοιπόν αυτό. Και διαφορετικό εσύ να το φωνάζεις και να λες ή να διακινδυνεύεις τη δυνατότητα να εκτεθείς στη διεθνή κοινότητα σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα. Όταν, για παράδειγμα, έγινε η συμφωνία για το σχέδιο Ανάν, ανάμεσα στην κυπριακή κυβέρνηση τότε και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Βεβαίως αυτό δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς παρά μόνο με δημοψήφισμα. Αφορούσε κρίσιμα θέματα της ίδιας της χώρας, όχι μιας τρίτης χώρας. Το γεγονός ότι ενώ η κυβέρνηση είχε αποδεχθεί και μετά υπήρξε αυτή η απόφαση που υπήρξε, δικαίως εγώ λέω, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, ξέρετε τι προβλήματα δημιούργησε μετά στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ελληνικής πλευράς για την υπεράσπιση των δικαίων ετοιμάτων μας στο Κυπριακό? Άρα λοιπόν δεν είναι, επαναλαμβάνω, στα κρίσιμα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ας έχουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας σε αυτό που είναι συμφέρον για τη χώρα, για τον τόπο, με το μυαλό μας όμως μόνο εκεί, όχι στο εσωτερικό μέτωπο και στις εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Ξέρετε, η αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο, αλλά και το κοινάλ, λένε ότι δεν έχετε δημοκρατική νομιμοποίηση να διαχειριστείτε τα εθνικά θέματα. Είστε επικίνδυνος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Μητσοτάκης,
και δεν έχετε και τη δημοκρατική νομιμοποίηση να χειριστείτε και τα οικονομικά ζητήματα. Ξέρω ότι στις αστικές δημοκρατίες αυτά λύνονται στη Βουλή. Ενίοτε και στους δρόμους. Εάν το κίνημα της αρέσκειας είναι μαζικό, επιθετικό και αποφασιστικό. Αλλά με αυτή τη σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πώς μπορείτε να προσδοκάτε ότι μπορεί να διαμορφωθούν συνθήκες στοιχειώδους συνένεσης και συνεννόησης? Εντάξει, κοιτάξτε. Καταρχάς να σας πω ότι στα όσα χρόνια, εντάξει δεν είναι και άπειρα, αλλά στα όσα χρόνια θυμάμαι την πολιτική ζωή του τόπου, δεν υπήρξαν και φορές που η αντιπολίτευση απευθυνόταν στην κυβέρνηση λέγοντάς την προχώραση στηρίζουμε. Πάντοτε υπήρχαν εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Δεν είναι μεγαλύτερες ίσως από ό,τι άλλες φορές. Αλλά οφείλω να πω το εξής. Εμείς βρεθήκαμε, εγώ προσωπικά, στη θέση του Πρωθυπουργού και ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της χώρας σε μια εποχή δύσκολη. Όχι, αν θέλετε, συνηθισμένη εποχή. Όχι στα πλαίσια μιας κανονικότητας. Και εγώ προσωπικά και χωρίς μεγάλη εμπειρία βρέθηκα μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για τη χώρα. Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της χώρας και του ελληνικού λαού. Μετά από 3 χρόνια, έχω να σας πω ότι τόσο σε ό,τι αφορά τις κρίσιμες αποφάσεις του 2015, σε ό,τι αφορά όμως και την απόφαση τώρα για ένα μεγάλο εθνικό θέμα, αλλά και σε άλλα κρίσιμα θέματα, προσφυγική κρίση, κυπριακό, πιστεύω, κύριε Παπά, ότι, και είμαι περήφανος γι' αυτό, θα με κρίνει και εμένα η ιστορία και πρώτος και κύριος ο ελληνικός λαός, ότι λειτουργήσα όχι με γνώμονα το πολιτικό κόστος, αλλά με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και του λαού. Πήρα δύσκολες αποφάσεις. Πολύ πιο δύσκολη απόφαση ήταν η απόφαση που πήρα για την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Πολύ πιο δύσκολη από την απόφαση που παίρνω τώρα εδώ για να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα επίλυσης ενός εθνικού θέματος. Ξέρω πολύ καλά από αυτή τη μικρή μου, αλλά σημαντική εμπειρία λόγω της πυκνότητας πολιτικού χρόνου, ότι όλες οι κρίσιμες αποφάσεις έχουν ρίσκο και όλες οι κρίσιμες αποφάσεις τις οποίες κανείς πρέπει να παίρνει πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον έχουν πολιτικό κόστος. Και πιστεύω ότι δείγμα ηγεσίας είναι να επομίζεται κανείς το ρίσκο του πολιτικού κόστους όταν είναι σίγουρος μέσα του ότι κάνει το σωστό, το ορθό, με την αίσθηση ευθύνης για την πατρίδα και, και τον ελληνικό. Τώρα συγγνώμη, με βάζετε στον πειρασμό να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Παρατηρώ ότι σας αποθεώνουν σήμερα, χαρακτηρίζοντάς σας πραγματιστή πολιτικό, αξιόπιστο εταίρο, μέσα ενημέρωσης και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, και αποθεώνουν τις επιδόσεις σας και στην οικονομία και στο μακεδονικό αυτοί που το 2015 σας έλεγαν αριστεριστή, εξτρεμιστή, τυχοδιώκτη, αντιευρωπαίο και την κυβέρνησή σας τη χαρακτηρίζαν εν μέρη κομμουνιστική. Ποιος έχει αλλάξει από τους δύο, εσείς ή αυτοί? Γιατί και οι δύο να έχουν δίκιο δεν γίνεται. Κύριε Παπά, νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτοί που με κατηγορούσαν οι οποίοι παραδέχονται ότι η Ελλάδα είναι μια άλλη χώρα σήμερα. Είναι σχεδόν όλοι οι έγκριτοι και έγκυροι αναλυτές, ο διεθνής τύπος, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια έγινε από μια χώρα σχεδόν παρείας και μέρος του προβλήματος, μέρος της λύσης. Η Ελλάδα όταν ανέλαβε ήταν μια χώρα ελληματική, με ελλείμματα διαρκή, σήμερα έχει πλεονάσματα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ξόδευε. Παραλάβατε μια χώρα με πρωτογενές πλεόνασμα. Ναι, δεν κάνετε λάθος. Δεν ήταν αναθεωρημένα στοιχεία της Ελστάτ. Ούτε αυτό το πλεόνασμα υπήρχε. Ούτε αυτό το πλεόνασμα υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει, παραλάβαμε μια χώρα η οποία βρισκόταν στην κόψη του ξεδαφιού, χωρίς αποθέματα. Σήμερα έχει ταμιακά αποθέματα, έχει δυνατότητα πρόσβασης και στις αγορές, βγήκε 2 φορές, θα ξαναβγεί λοιπόν το επόμενο διάστημα. Η ανεργία έχει πέσει 7 μονάδες, η κανονικότητα σε μεγάλο βαθμό έχει επιστρέψει. Το κυριότερο όμως είναι ότι αξιοποιήσαμε και τη γεωπολιτική δυναμική της χώρας. Όχι μόνο εξορθολογήσαμε τα δημόσια οικονομικά, όχι μόνο καταφέραμε να εξορροπήσουμε τους προϋπολογισμούς, να έχουμε πλεονάσματα, επιστρέψαμε στην ανάπτυξη για πρώτη φορά από το 2008, 2,3% το πρώτο τρίμηνο του 2018, που είναι σχεδόν διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Είναι λογικό λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και επικριτές μου, αλλά και
έγκυροι αντικειμενικοί αναλυτές να λένε ότι άλλαξε η χώρα. Τι να κάνουμε, αυτό δεν αρέσει σε αυτούς που οδήγησαν τη χώρα στη χειροκοπία. Δεν τους αρέσει. Είναι λογικό. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει και αυτό να αλλάζει. Όχι προφανώς με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, αλίμονο. Άλλωστε εκεί, με ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν και έντονες ιδεολογικές διαφορές. Με αυτό που κάνει κουμάντο τώρα, το ακροδεξιό. Αλλά στον χώρο της κεντροαριστεράς πιστεύω ότι σιγά σιγά θα δημιουργηθούν πολιτικές συνενέσεις. Άλλωστε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία είναι η πρώτη που αναγνωρίζει όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες που έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση. Είναι η πρώτη που χαιρέτησε την χθεσινή συμφωνία και την επικροτή. Και θεωρώ ότι βεβαίως και αυτή η συμφωνία δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε από δύο πρωθυπουργούς προοδευτικούς. Μάλιστα να σας πω και ένα ανέκδοτο, ας το πω έτσι, πραγματικό περιστατικό όμως. Μου τηλεφώνησε ο πρόεδρος Τούσκ κάποια στιγμή, ήταν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μου λέει πώς πάτε. Λέω, είμαστε κοντά, προσπαθούμε, προχωρούμε. Μου λέει, είναι απίστευτο, αν τα καταφέρετε είναι απίστευτο. Του λέω, θα το καταφέρουμε για έναν λόγο, γιατί ούτε εγώ, ούτε ο Ζάεφ ανήκουμε στη δική σου πολιτική οικογένεια, στο EPP. Μου απάντησε γελώντας, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Γκρουεύσκι, ο οποίος γέμιζε με αγάλματα αλυτρωτισμού και ξόδευε δισεκατομμύρια γι' αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα στη χώρα του, καθότανε στη διπλανή θέση με τον κύριο Σαμαρά, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και πάντως, τον κύριο Ούρμπαν. Δεν υπάρχει ένα παράδοξο. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά μας. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει ένα παράδοξο ότι σας ευλογούν αυτούς που εσείς βρίζατε σε εισαγωγικά και σας βρίζουν τώρα αυτοί που σας ευλογούσαν στα πλαίσια του αντιμνημονιακού αγώνα. Και το βλέπουμε παντού αυτό. Ειδικά σε αυτή την ιστορία. Σε ποιους αναφέρεστε? Από sites, διάφορους πολιτικούς και άλλες εμπασχετώσεις, οι οποίοι σας κάνουν μια ακραία, αν θέλετε, κριτική σε αυτό το θέμα. Και από την άλλη, βεβαίως, η κυρία Μέρκελ και οι Αμερικάνοι και άλλοι λένε ότι έχετε δείξει ηγετικά προσόντα στην ιστορία. Και χαιρετίζουμε, βεβαίως, συμφωνία. Δεν θα ήθελα να υιοθετήσω αυτή τη γενίκευση. Διότι θεωρώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που βρέθηκαν στο μπλοκ του αντιμνημονιακού αγώνα, όπως είπατε εσείς, στο τέλος συνειδητοποίησε το λόγο και εκτίμησε το λόγο για τον οποίο οδηγηθήκαμε σε ένα συμβιβασμό δύσκολο το 2015. Υπάρχουν και κάποιοι οποίοι βεβαίως αποχώρησαν και από το κόμμα μου. Υπάρχει αμφιβολία. Ναι, αυτή δεν είναι και τα καλύτερα λόγια σήμερα. Ναι, υπάρχει αμφιβολία. Οι πολύ αριστεροί, τόσο πολύ αριστεροί, προτιμούν να μην γίνονται σημαντικά και προοδευτικά πράγματα. Επειδή και εσείς παίξατε ένα ρόλο στο κοινό της εποχής. Αλλά, να πω. Ναι. Ξέρετε πόσος κόσμος, αυτό που είπε ο Τάσος πριν, πιστεύει ότι εσείς δίνετε κάτι στο θέμα των Σκοπίων για να πάρετε κάτι στο θέμα της διαπραγμάτευσης και ότι είναι η πρώτη φορά που ένα εθνικό ζήτημα συνδέεται με τη διαπραγμάτευση με την. Ξέρετε, κύριε Βαχελά, πόσος κόσμος πιστεύει, αν κάνετε μια δημοσκόπηση, ότι υπάρχουν εξωγήινοι και μας παρακολουθούν? Περίπου το ίδιο ποσοστό. Τι με βάζετε? Περίπου το ίδιο ποσοστό. Όμως. Κάποιοι πιστεύανε κιόλας ότι μας ψεκάζουν. Τι θέλετε να σας πω? Εγώ να ρωτήσω ευθέως. Δηλαδή, είναι δυνατόν να με ρωτάτε? Αυτό δεν ισχύει. Μα είναι δυνατόν? Δεν δημιουργείται ένα θετικό κλίμα? Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω και κάτι. Στη διαπραγμάτευση δεν μας πίεσε κανένας. Δεν μας πίεσε κανένας. Τη διαπραγμάτευση την ξεκινήσαμε εμείς, ο Νίκος, ο Κοντζιάς και εγώ, έχοντας στρατηγική ενόραση για το πού πρέπει να πάει η χώρα. Όπως έχοντας στρατηγική ενόραση, προχωρήσαμε στις τριμερείς συνεργασίες που αναβαθμίσαν τη γεωπολιτική δυναμική της χώρας. Ούτε οι Βρυξέλλες στην Αίγυπτο, ούτε ο Ουάστον, κανείς δεν πίεσε. Την Ιορδανία, την τετραμερή με τις Βαλκανικές χώρες, τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες, αν θέλετε να σας πω την πλήρη αλήθεια, προφανώς και θέλουν τη λύση. Αλλά δεν μας πιέσανε, κύριε Πόχελα, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι μας ρωτάγανε, μα γιατί το ανοίγετε τόσο νωρίς το θέμα? Το ανοίξαμε τόσο νωρίς ακριβώς επειδή ήταν δικιά μας η πρωτοβουλία. Δεν μας πίεσε κανείς και δεν θέλαμε και να πιεστούμε και δεν θα ανεχόμασταν και πίεση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι σε μεγάλο βαθμό η επίτευξη της συμφωνίας οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε τη βούληση για να προχωρήσουμε παρά τις αντιθέσεις και στο γεγονός ότι πράγματι ο Υπουργός των Εξωτερικών έκανε μια προσπάθεια την οποία θέλω και δημόσια να την και δημόσια αναφερθώ σε αυτήν, μια εξαιρετική προσπάθεια, καταβάλλοντας ορισμένες φορές και
χρόνο και ώρες και κόπο που υπερβαίνει και τα όρια της αντοχής. Το λέω αυτό διότι εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι έδωσε μια σκληρή διαπραγματευτική μάχη. Σκληρός διαπραγματευτής, πάλεψε γραμμή-γραμμή όλη αυτή τη συμφωνία για να φέρει ένα αποτέλεσμα, έχοντας όμως πάντα στο μυαλό του ότι δεν πρέπει να ταπεινώσει και την άλλη πλευρά για να είναι αυτή η συμφωνία βιώσιμη. Και μάλιστα την έδωσε αυτή τη μάχη έχοντας και οικογενειακά ζητήματα τα οποία θα απαιτούσαν να βρίσκεται στην Αθήνα, βρισκόταν διαρκώς στο εξωτερικό και οφείλω να το πιστώσω. Πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Πώς αξιολογείτε? Και βεβαίως δεχόμενος δεξιά και αριστερά απειλές, σφαίρες, κρεμάλες και τα λοιπά από όλους αυτούς τους εμπόρους πατριωτισμού. Πώς αξιολογείτε τη θέση του κόμματος από το οποίο ξεκινήσατε εσείς, το ΚΚΕ εννοώ, το οποίο λέει όχι σε καμία συμφωνία επειδή εάν συμφωνήσουμε θα ενταχθεί η ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ και αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Εντάξει, εμένα δεν με ενοχλεί αυτή η στάση και θέση του ΚΚΕ. Εμένα με ενοχλεί, ως και πρώην μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Κομμουνιστικής Νεολαίας, μια στάση και θέση η οποία δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με όλα σ' άλλα για το Κομμουνιστικό Κόμμα τα προηγούμενα χρόνια. Και αναφέρομαι στα περί ύπαρξης, σπέρματος, αλυτρωτισμού στο όνομα Μακεδονία. Στο σύνθετο όνομα ή στην Ιθαγένεια. Δεν ξέρω, ξεπερνάει προφανώς τα όρια της κατανόησης από τη δική μου πλευρά. Για όσους έχουν διαβάσει και Μάρξ και Λένιν, ξεπερνάει τα όρια, με την έννοια ότι η αυτοδιάθεση και το αναφέρετο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού των λαών δεν μπορεί να αμφισβητείται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά είναι μια θέση και στάση την οποία τη σέβομαι. Και εν πάση περιπτώσει ο καθένας θα κριθεί από τη θέση και τη στάση του. Εδώ υπάρχει, αν μου επιτρέψεις τώρα, υπάρχει μια πρόληψη συμφωνία που μου προκάλεσε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι το άρθρο 6 που ουσιαστικά μιλάει για περιορισμό των αλυτρωτικών διαθέσεων και στις δύο πλευρές. Εδώ λοιπόν λέει ότι έκαστο μέρος θα λάβει αμελητή αποτελεσματικά μέτρα για να αποθαρρύνει και να αποτρέπει την εκδήλωση πράξεων από ιδιωτικούς φορείς που πιθανόν υποδιαβλίζουν τη βία, το μίσος, την εχθρότητα. Και μετά λέει έκαστο μέρος θα αποτρέπει και θα αποθαρρύνει ενέργειες που είναι προπαγανδιστικές ή υποδαβλίζουν τον σοβινισμό και τον αλυτρωτισμό. Ρωτώ λοιπόν εγώ τώρα, όταν φωνάζει κάποιος ένα συλλαλητήριο, η Μακεδονία είναι και θα είναι ελληνική. Ή ακούει το Μακεδονία ξακολουθεί. Με συγχωρείτε. Η άλλη πλευρά, η συμφωνία το λέει πολύ σαφώς. Η άλλη πλευρά θα έρθει και θα σας πει αυτό είναι σοβινιστικό. Υπάρχει και άλλη πλευρά στη συμφωνία. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Εμείς απαντάμε ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να αφαιρέσει το δικαίωμα έκφρασης, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Φαντάζομαι σε κάθε πλευρά τουλάχιστον είναι βέβαιο ότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο στο δικό μας σύνταγμα. Άλλο αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτή την έκφραση και στάση, αλλά καμία συμφωνία δεν μπορεί να υποχρεώνει να πάρει κάποια μέτρα. Να αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα. Όταν λέμε Μακεδονία είναι και θα είναι ελληνική, εννοούμε και τη Βόρεια και τη Νότια προφανώς. Δεν υπάρχει Νότια Μακεδονία. Υπάρχει Μακεδονία που είναι γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας. Υπάρχουν οι περιφέρειες της χώρας που είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία. Και υπάρχει μια χώρα πια, θα υπάρχει μετά τη συμφωνία, που θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Αφήστε τα Βόρεια και Νότια. Δεν υπάρχουν Βόρεια και Νότια. Και το Βόρεια Μακεδονία είναι, επαναλαμβάνω, γεωγραφικός προσδιορισμός. Αντιλαμβάνεστε το Βόρεια αφήνει κάτι ανεκπλήρωτο έτσι. Σαν χαρακτηρισμός. Ότι υπάρχει κάτι νότια που θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει ένα. Εντάξει, με την ίδια λογική θα μπορούσε να απαντήσει και άλλη πλευρά και ίσως μεγαλύτερη, αν θέλετε, μεγαλύτερη γκάμα επιχειρημάτων. Διότι παρουσιάζεται να έχει ένα μικρό κομμάτι, ενώ όλα τα άλλα ανήκουν σε εμάς. Άρα θα μπορούσε να μας πει ότι το όνομα αυτό προσδίδει αλυτρωτισμό στη δική μας πλευρά. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Το θέμα δεν είναι τι θα πούν μερικοί διαδηλωτές σε μία διαδήλωση, τους οποίους δεν μπορεί να ελέγξει η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το θέμα είναι αν το επιχείρημα. Το θέμα είναι αν το επιχείρημα αυτό ότι η Μακεδονία είναι και ελληνική τώρα είναι κόμματα. Γιατί νομίζω το κόμμα του κ. Καμένου φλερτάρει, ερωτοδροπεί με αυτή την εκδοχή. Παπά, θα έλεγα, ασχετό θέτε το θέμα, ότι δεν συμφωνώ με αυτό το σύνθημα. Θα έλεγα το σύνθημα με το σύνθημα, εν πάση περιπτώσει η φράση την οποία θα ήταν πολιτικά ορθή και την οποία θα συμφωνούσα, είναι ότι η αρχαία ελληνική Μακεδονία, η ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας είναι μία ενιαία και είναι ελληνική.
και κατοχυρώνεται σε αυτή τη συμφωνία, κύριε Παπά, που κανένας άλλος μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να φέρει. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον, το πατριωτικό και το εθνικό, αυτή η συμφωνία να υλοποιηθεί, να σταματήσει αυτή η πληγή και να προχωρήσουμε προς το μέλλον με σχέση συνεργασίας, ευημερίας, φιλίας, με έναν λαό που δεν πιστεύω ότι έχουμε να χωρίσουμε τόσα πολλά. Άρα εσείς θα προχωρήσετε με αυτή τη συζήτηση.